Η λαϊκή ξυλογλυπτική συνδέεται με τις κορυφαίες δημιουργικές εκφράσεις της λαϊκής τέχνης στον τόπο μας. Επώνυμοι αλλά και ανώνυμοι, κυρίως λαϊκοί τεχνίτες, μας έδωσαν σε θαυμάσια έργα όλο το καλλιτεχνικό τους αυθορμητισμό, όλη την πηγαία δύναμη της ευαισθησίας τους και την ωριμότητα των στόχων τους. Στις μέρες μας, οι καλλιτέχνες που κατασκευάζουν ξυλόγλυπτες γκλίτσες, ακολουθώντας πιστά την τέχνη των παλαιότερων και της λαϊκής μας παράδοσης, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Γι' αυτό και η όποια προσέγγιση αλλά και ενασχόληση με το αντικείμενο, ανάλογα με την ικανότητα και το ταλέντο του δημιουργού, είναι εξ ορισμού καινοτόμο. Θα σας ενημερώσω για τη δουλειά που κάνω πάνω στην ξυλογλυπτική. Με την ξυλογλυπτική ασχολούμαι πολλά χρόνια, αλλά όταν άρχισα να ασχολούμαι με την παραδοσιακή ξυλογλυπτική και ιδίως με την παραδοσιακή τέχνη, και έχω εμβαθύνει και έχω μελετήσει την παραδοσιακή τέχνη και ιδίως την κατασκευή της γλίτσας, ανακάλυψα θησαυρούς. Το μήκος της γλίτσας ήταν είτε κοντό, που χρησιμοποιούσαν συνήθως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι για να στηρίζονται, είτε μακρύ, μεγάλο, που περνούσε το μπόι του βοσκού. Ή όταν άπλωνε τα χέρια του, επειδή συνήθως η έκταση των χεριών μας είναι όσο το ύψος μας, άπλωνε και κοιτούσε χαμηλά από το σημείο που βρισκόταν. Γλίτσα, αγγλίτσα, αγγιλίτσα, αγγίλι, αγγιλώνω. Από εκεί προέρχεται η λέξη γλίτσα. Είναι χρηστικό όργανο, χρηστικό εργαλείο του Έλληνα βοσκού. Το χρησιμοποιούσε είτε σαν μέσο για να πιάνει τα ζώα του, να στηρίζεται και να το χρησιμοποιεί ακόμα και σαν όπλο. Αυτό που κάνετε είναι αναμφίβολα καινοτόμο και πολύ πρωτοποριακό. Από πού εμπνευστήκατε και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη τέχνη? Ήθελα να τιμήσω αυτούς τους ανθρώπους. Εάν έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους, τους βοσκούς, διαπίστωνες ότι κουβαλούσαν μια σοφία απίστευτη. Και αυτοί μπορούσαν και την απέδιδαν και την αποτύπωναν με έναν τρόπο πηγαίο και ανεπιτίδευτο επάνω στην κλίτση. Εγώ χρησιμοποιώ ξύλο κρανιάς για την βέργα και ξύλο γκορτσιάς για τη λαβή. Αν κοιτάξουμε στην Ελλάδα, θα δούμε ότι στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στα Άγραφα και στη Δυτική Μακεδονία εστίαζαν την τέχνη τους περισσότερο στην κατασκευή της λαβής, όπου έβλεπες αριστουργήματα στη λαβή. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ασχολούνταν περισσότερο με την τέχνη της, της βέργας. Αυτή εδώ η κλίτσα είναι, όπως είπαμε, από ξύλο κρανιάς. Έχει σχέδια επαναλαμβανόμενα με ρόμβους και στη συνέχεια επαναλαμβάνω αυτό το σχέδιο για να μην είναι μονότονο το σχήμα μέχρι κάτω και κουράζει το μάτι. Ρόμβους, κύκλους με ρόμβους και στη συνέχεια διακεκομένους ρόμβους με αντιθέσεις. Αυτό το σχέδιο το είδα στα μεστά της Χίου και το πήρα από εκεί. Η λαβή, όπως σας είπα, προσπαθώ να την κάνω απλή. Απλή, όπου και πάντα κυριαρχεί το φίδι. Κάνω ένα σχήμα, ένα σχέδιο, αλλά η κάθε μία λαβή είναι μοναδική. Ποτέ δεν θα δεις δυο ίδιες. Εδώ, σε αυτήν τη γλίτσα, αναφέρομαι στα ελάφια. Επάνω είναι το αρσενικό ελάφι. Προσπαθώ να αποδώσω το αρσενικό το ελάφι. Πιο κάτω είναι το θηλυκό, όπου προσπαθώ να αποδώσω τη χάρη του θηλυκού, όπως είναι πάντα στη φύση. Όσο πιο απλό φαίνεται, τόσο πιο δύσκολο. Στο αρσενικό προσθέτεις τα κέρατα και είναι πιο άνετο. Εδώ έχω το μύθο, αναφέρομαι στο μύθο του Εσώπου που αναφέρεται στο σκύλο. Ήταν ένα σκύλος που έκανε ζημιές στην αρχαία Ελλάδα και δεν ήθελε να τον σκοτώσουν επειδή ήταν πολύ μεγαλόσωμος και ωραίος και του κρέμασαν ένα κουδούνι και αυτός καμάρωνε. Προσπαθώ να αποδώσω
το σκύλο που καμαρώνει με το κουδούνι του. Εδώ παρακάτω είναι το ελάφι που κρύφτηκε σε ένα κλίμα όταν το κυνηγούσαν οι κυνηγοί, αλλά σιγά σιγά άρχισε να τρώει τα φύλλα του, του κλίματος, με αποτέλεσμα τον εντοπίσει ο κυνηγός να τον σκοτώσει. Είναι πάλι η Αλεπού, η οποία πρωταγωνιστεί στους μύθους του Εσώπου, η οποία εξομολογείται τον έρωτά της τον Κόκορα, ο οποίος κοιμόταν επάνω στο δέντρο. Βλέπετε το βλέμμα της Αλεπούς και την κίνησή της. Και ο Κόκορας, αν συνήθως ήταν κουτός στους μύθους του Εσώπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση φάνηκε έξυπνος και της είπε να ξυπνήσει το θηρορό. Ο θηρορός ήταν ο σκύλος από κάτω, κοιμάται.